Σταύρος Χρυστακόπουλος, Διευθυντής Ένταξης και Σύνταξης στην Εφημερίδα του Ποντίκη. Κύριε Χρυστακόπουλε, καλώς ορίσατε για ακόμη μια φορά στο News Hub. Καλησπέρα. Κύριε Χρυστακόπουλε, σήμερα δεν θα σας απασχολήσουμε μόνο για την εσωτερική επικαιρότητα, παρότι το Ποντίκη έχει πολύ καλό ρεπορτάζ. Θέλουμε όμως να δώσουμε και ένα στίγμα για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που έγινε χθες και προχθές στο Βίλνιους της Λιθουανίας και θα θέλαμε να μας κάνετε μια πρώτη αποτίμηση για το γενικό, δηλαδή την νατοϊκή ασφάλεια εναντί της ρώσικης επιθετικότητας, το θέμα της Σουηδίας και το μέλλον της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, για να πάμε μετά και στα καθημάς. Σε ό,τι αφορά το Βίλνιους, νομίζω ότι το ΝΑΤΟ κατάφερε τον αρχικό του στόχο και το κατάφερε πλήρως, θα λέω εγώ, με την έννοια ότι η ένταξη πλέον και της Σουηδίας του δίνει τη δυνατότητα να φτάσει στα σύνορα της Ρωσίας. Έχω την εντύπωση μάλιστα ότι η αντίδραση της Ρωσίας ύστερα από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ είναι πάρα πολύ ενδεικτική για το γεγονός ότι αυτό που και η ίδια μάλλον έχει ονομάσει κατά τα καιρούς περικύκλωση είναι κάτι το οποίο μας φύγει ακόμη περισσότερο πια. Υπ' αυτή την έννοια το να μιλάει κανείς για επιθετικότητα σε ό,τι αφορά το εδαφικό κομμάτι είναι κάτι πάρα πάρα πολύ δύσκολο, πρακτικά και τεχνικά. Η Ουκρανία, θα έλεγε κανείς ότι παρά την θετική για το ΝΑΤΟ εξέλιξη και την το περαιτέρω σφίξιμο της κανάλιας προς τη Ρωσία, θα παραμείνει και μάλιστα ίσως για πάρα πολύ καιρό ένα πεδίο βολής. Και αυτό γιατί από τη μία πλευρά δεν υπάρχει καμία προοπτική τερματισμού του πολέμου. Ο τερματισμός του πολέμου προϋποθέτει πράγματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να συμβούν, τουλάχιστον όχι σε άμεσο χρονικό ορίζοντα, εκτός εάν... Ούτε για τη μία ούτε για την άλλη πλευρά εννοείται. Για τη Ρωσία είναι σχεδόν αδύνατο να αποχωρήσει, να εγκαταλείψει τα πάντα και να φύγει, διότι αυτό θα σήμαινε το σβήσιμό της ως μιας μεγάλης δύναμης. Δεν νομίζω ότι είναι σε θέση ότι μπορεί να το κάνει. Θεωρώ ότι θα επιμείνει στην επιλογή της, ακόμα και αν αυτό σημαίνει πολύ μεγάλο εσωτερικό κόστος. Από την άλλη πλευρά, ο Ζελένσκι δεν είναι σε θέση να αφήσει κομμάτια της διεθνώς αναγνωρισμένης επικράτειάς του στη Ρωσία. Θα μπορούσε ενδεχομένως να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά με άλλον ηγέτη και όχι με τον Ζελένσκι. Εδώ έχει μεγάλη σημασία για το μακροπρόθεσμο ορίζοντα το τι ακριβώς θέλει τελικά η Ρωσία, η Δύση για, ως κατάληξη της Ουκρανίας. Σε κοντινό ορίζοντα δεν βλέπω ότι μπορεί να συμβεί το παραμικρό. Θα έχει μια σημασία όμως σε βάθος χρόνου πώς ακριβώς σκέφτεται την Ουκρανία η Δύση. Και εδώ θα έλεγα ότι έχουμε πολλά πράγματα να δούμε σε επίπεδο πολιτικών μεταβολών στη Δύση, ποιοι θα ηγούνται τα επόμενα χρόνια των Ηνωμένων Πολιτειών, ποια θα είναι η κατάσταση στην Ευρώπη. Άρα δεν μπορεί να βγει από την ομίχλη η Ουκρανία σε αυτή τη φάση. Ούτε υπάρχει πιθανότητα, δυνατότητα να κάνει κανείς μια ανάλυση με οποιαδήποτε πιθανότητα επιτυχία στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον. Μάλιστα. Τώρα να πάμε λίγο στη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης με τον Τούρκο Πρόεδρο, τον Ταΐπ Ερντογάν. Και είδαμε λίγο χαμηλούς τόνους, είδαμε πριν τη συνάντηση, χαμηλούς τόνους είδαμε και μετά τη συνάντηση. Αυτό το οποίο κουβεντιάζεται πολύ στους δημοσιογραφικούς κύκλους είναι ότι το ναι της Τουρκίας για την ένταξη της Σουηδίας είναι ουσιαστικά το ξεκλείδωμα για τα F-16, παρότι εμένει ο Μενέντες, ας πούμε, και το ελληνοαμερικανικό λόμπι να κρατούν κάποιες αντιστάσεις. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Ναι, αυτό έχει πολλές παραμέτρους. Το ερώτημα σας δηλαδή μπορεί να απαντάτε για πάρα πολλή ώρα. Τι θέλω να πω. Σε ό,τι αφορά το καλό κλίμα. Το καλό κλίμα ήταν απόλυτα
αναγκαίο και απόλυτα απαραίτητο και για τους δύο αρχικούς κρατών. Και οι δύο είχαν ένα στόχο, να αγοράσουν χρόνο, για διαφορετικούς λόγους. Ο Ερντογάν έχει ανάγκη από χρόνο, διότι χρειάζεται αρκετών από αυτών για να ανατάξει σχεδόν την οικονομία του. Χρειάζεται μια καλύτερη σχέση με τη Δύση, διότι αυτό μπορεί να το υποφέρει πάρα πολλά σε επενδύσεις, σε χρηματοδοτική στήριξη κλπ. Μπορεί επίσης να αποτρέψει το ενδεχόμενο μιας εκ νέου πρόσκλησης του ΔΝΤ στη χώρα. Του δίνει τη δυνατότητα ο χρόνος αυτός να αρχίσει σιγά σιγά μέσα στην επόμενη εξαετία, επταετία, να προσθέσει ισχύ στο πλουστασιό του. Για το Μητσοτάκη η αγορά χρόνου ήταν απολύτως απαραίτητη επίσης, διότι χρειάζεται και αυτός ένα χρονικό ορίζοντα, πρώτον για να ολοκληρώσει τις παραλαβές οπλικών συστημάτων, έτσι ώστε τουλάχιστον να γίνει πραγματικότητα και επί του πεδίου, θα έλεγα εγώ, πέρα από τα πολλά και ωραία λόγια που ακούμε, η περίφημη και αναγκαία ισορροπία δυνάμεων με την Τουρκία. Δεν θα είναι ποτέ πραγματική ισορροπία, ωστόσο θα μπορεί να προσφέρει στη χώρα μια αρκετά μεγαλύτερη επιτρεπτική ικανότητα από εκείνη που είχαμε μόλις πριν από ελάχιστα χρόνια. Λόγω της χρεοκοπίας, λόγω της αδυναμίας να επενδύσουμε στους εξοπλισμούς και όλα αυτά που πολύ πολύ καλά γνωρίζουμε. Επίσης, ο Μητσοτάκης έχει ανάγκη από αγορά χρόνου, διότι για να μπορέσει να στρέψει τις δυνάμεις και τους πόρους του στην οικονομία, χρειάζεται ηρεμία στο μέτωπο με την Τουρκία. Και ο τουρισμός γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο προϊόν, πάρα πολύ ευαίσθητο. Το καταλάβαμε πολύ καλά στην πανδημία. Το καταλαβαίναμε πάρα πολύ εντονότερα και χειρότερα εάν προέκυπτε ένα μεγάλο θέμα αντιπαράθεσης με την Τουρκία. Επομένως, δεδομένου ότι δεν έχουμε και πάρα πολλά όπλα στην οικονομία στα οποία μπορούμε να στηριζόμαστε, χρειαζόμαστε μια περίοδο απόλυτης, θα έλεγα εγώ, ηρεμίας, γιατί τα πράγματα σφίγγουν σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των κεφαλαίων της χώρας και σε ό,τι αφορά την πιθανότητα τα πράγματα από πλευράς Ευρώπης να σφίξουν ακόμη περισσότερο όσο απομακρύνονται οι κρίσεις οι οποίες προκάλεσαν την δημοσιονομική χαλάρωση των προηγούμενων ετών. Υπ' αυτήν την έννοια και για τους δύο, η αγορά χρόνου και μια χαρά. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι αυτές οι διαδικασίες που είδαμε που έχουν και μάλιστα και κοντινό χρονικό ορίζοντα μπορεί να αποδώσουν και πολλά. Η πείρα λέει ότι κάθε φορά που ξεκινάει ένας οποιοδήποτε διάλογος με την Τουρκία μπορεί να κρατάει όσο θέλει σε ό,τι αφορά τα διάφορα επιμέρους, οικονομικές συνεργασίες, εμπόριο, πολιτισμός και διάφορες άλλες επιμέρους συνεργασίες, αλλά όταν φτάνουμε στα κρίσιμα, στο πεδίο των πραγματικών και μεγάλων διαφορών με την Τουρκία, που εντάξει, για μας είναι βέβαια μόνο οι θαλάσσιες ζώνες, ωστόσο για την Τουρκία είναι πολλά περισσότερα, όταν φτάνουμε σε αυτούς τους φακέλους, ο διάλογος τελειώνει, κλείνει πάρα πολύ γρήγορα και οι συναντήσεις, θα έλεγα έτσι λίγο ειρωνικά, ότι τελικά γίνονται μόνο για καφέ μεταξύ των αντιπροσωπείων Ελλάδας και Τουρκίας. Με αυτή την έννοια δεν περιμένω κάτι να συμβεί τους επόμενους μήνες που να είναι εντυπωσιακό, παρότι σε ένα επίπεδο γενικών διακηρύξεων αυτό αποτελεί πράγματι μια ελληνική επιθυμία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, το να καταφέρναμε κάποια στιγμή να πάμε σε μια Χάγη για να λύσουμε τις θαλάσσιες ζώνες, θα ήταν κάτι ευκταίο. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι που βλέπω. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Στη Χάγη, καταρχήν, πρέπει να έχουμε συνυποσχετικό και με ποια δεδομένα θα κάνουμε συνυποσχετικό. Τέλος πάντων. Ακριβώς. Είναι ο διάλογος στον οποίο κλείνει πριν ανοίξει. Έχει δεχτεί ο Πρωθυπουργός μία κριτική, ας πούμε, ότι μπήκε πολύ χαλαρός και όταν υπάρχουν τόσο σοβαρές διαφορές με μία χώρα, όπως ας πούμε είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο ή το θέμα της Κύπρου, θα έπρεπε να τεθεί
Πιστεύετε ότι μπορούσε να τεθεί τώρα? Έχω την αίσθηση ότι η προετοιμασία που είχαν κάνει οι διπλωματικές αντιπροσωπείες για αυτή τη συνάντηση δεν περιλάμβανε εξ αρχής τίποτα από όλα αυτά. Γιατί σε αυτή τη φάση, κοιτάξτε, υπήρχε πάνω από το κεφάλι και των δύο μια αμερικανική απέτηση. Μάλιστα. Η απέτηση τι έλεγε? Αγαπητέ Ερντογάν, θέλω τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ τώρα. Την ήθελα χθες. Λοιπόν, ο όρος ήταν γνωστός. Είχε τεθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό από τον Ερντογάν. Εμείς θέλουμε το F-16. Η Ελλάδα τι θέλει? Ηρεμία στα ανατολικά της. Η ατζέντα ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένη, πάρα πολύ περιορισμένη και έχω την αίσθηση ότι ό,τι μπορούσε να συμβεί, συνέβη. Κρατώ αυτό με τον αμερικανικό παράγοντα, γιατί και από τις δύο πλευρές ήταν χαμηλή η τόνη. Στο θέμα μόνο πριν να πάμε στα εσωτερικά, γιατί δεν εξαντλούνται αυτά τα θέματα, στο θέμα των F-16. Έχει γίνει μια άτυπη τράμπα, ας πούμε, ότι θα πάρει η Τουρκία τα F-16, θα αναβαθμίσει τα παλιά και ανταυτού, ας πούμε, θα πάρει η Ελλάδα θα πάρει τα F-35 για να διασφαλιστούν οι συνθήκες. Δεν θα τα βαθμίσει μόνο τα παλιά, θα πάρει και καινούργια. Και καινούργια, ναι. Θα πάρει αυτό, είπα. Θα πάρει καινούργια, ναι. F-16, θα αναβαθμίσει τα παλιά που έχει, θα κάνει βάλει. Ναι. Και η Ελλάδα ανταυτού θα πάρει τα F-35 για να διασφαλίσει έτσι τις συνθήκες μέχρι νεοτέρας. Αυτά όμως όλα, δηλαδή να πάμε καταρχήν στην Τουρκία, τα F-16 θα περάσουν μία τριετία για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Πιστεύετε ότι η Τουρκία θα αντέξει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ τρέχουν παράλληλα θέματα, να κάνει το καλό παιδί, όπως δεσμεύτηκε και ο κύριος Ερντογάν, ότι τα F-16 τα παίρνουμε και δεν υπάρχει πρόθεση για απειλή αντίον της Ελλάδος? Θεωρώ ότι ο Ερντογάν, επειδή ακριβώς έχει ως προτεραιότητα και αυτό στην οικονομία σε αυτή τη φάση, μπορεί πράγματι να κάνει υπομονή και ένα και δύο χρόνια. Ας μην ξεχνάμε ότι και αυτός, όπως ο Μητσοτάκης, έχει στο εσωτερικό του μια διαλυμένη αντιπολίτευση, η οποία δεν μπορεί πια να τον πιέζει με τον τρόπο που τον πίεζε προηγουμένως. Ας μην ξεχνάμε ότι η τουρκική αντιπολίτευση υπερθεμάτιζε στα εθνικά τους θέματα. Κάθε επεκτατική κίνηση... Για τις νησίδες ήταν το πιο γνωστό, ας πούμε. Ναι, κάθε επεκτατική κίνηση ρητορική της κυβέρνησης Ερντογάν την υπερακόντιζε η αντιπολίτευση. Τώρα πια με την κρίση στην οποία βρίσκεται η αντιπολίτευση και με ένα ξαβεί το περπάτημά τη, θεωρώ ότι ο Ερντογάν θα έχει μια πάρα πολύ μεγάλη άνεση να κάνει τη διαχείριση. Άλλωστε και τον τουρκικό λαό σε αυτή τη φάση, ας μην κοροϊδευόμαστε, η οικονομική κρίση τον ενδιαφέρει. Η κατάσταση που επικρατεί εκεί πέρα είναι τραγική. Οι πιθανότητες να χειροτερέψει αυτή η κρίση είναι ισχυρές. Οπότε θεωρώ ότι ο Ερντογάν πράγματι έχει την υπομονή να κάνει το καλό παιδί για 2-3 χρόνια. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι ακόμα τυπικά δεν τα έχει πάρει τα F-16. Υπάρχει μια διαδικασία η οποία θα τρέξει μπροστά. Σε ό,τι αφορά το εμπόδιο που το βάλατε και προλογικά, αλλά περίμενα να αλλάξουμε θέμα για να σας το απαντήσω, το θέμα του Κογκρέσου και των περιορισμών. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τους περιορισμούς, εγώ θα τους χαρακτήριζα επιλικώς αστείους. Και είναι αστείοι, διότι μπορούν να έχουν νόημα και ισχύ μόνο μέχρι την παράδοση των F-16. Από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε προϋπόθεση και αν έχει τεθεί, πάλι να έχει νόημα. Έτσι, από την ώρα που η Τουρκία θα έχει τα F-16, κανείς δεν αντισπεί τι θα τα κάνει. Εδώ πήρε 400. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον και πολύ σημαντικότερο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι παρά την πραγματικά πολύ καλή δουλειά και ύστερα από πάρα πολλά χρόνια, έτσι να θυμίσουμε, διότι το ελληνικό λόμπι ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτο τις τελευταίες 3 δεκαετίες, έχει κάνει καλή δουλειά. Το βλέπουμε πάρα πολύ δραστήριο, βλέπουμε τους Έλληνο-Αμερικανούς εκεί, βουλευτές, αξιωματούχους κλπ. Να κάνουν μια πάρα πολύ καλή και σκληρή δουλειά. Ωστόσο, οφείλουμε πάντα να θυμόμαστε ότι το Κογκρέσο δεν έχει αποφασιστική αρμοδιότητα στο θέμα των τουρκικών εξοπλισμών. Δεν υπάρχει αποφασιστική αρμοδιότητα, δεν υπάρχει καν βέτο, δεν υπάρχει τίποτα.
Το μόνο που υπάρχει είναι μια εθνική υποχρέωση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να λαμβάνει υπόψη τις νομοδοτήσεις της αρμόδιας επιτροπής, οι οποίες, θα επαναλάβω, δεν είναι κατ' ουδένα τρόπο δεσμευτικές. Γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, μπορεί για λόγους διαπραγμάτευσης ο Biden και ο Υπουργός Εξωτερικών κλπ. Να παρέπεμπαν στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Να επικαλούνται το Κογκρέσο, ας πούμε, για αυτόν τον λόγο. Έτσι, έτσι, το επικαλούνταν μεν, ωστόσο αυτό δεν τους εμπόδιζε να λένε ναι, εμείς φυσικά και θέλουμε να δώσουμε τα όπλα. Και φυσικά, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, ο Biden είπε πάρα πολύ ωραία, σε ευχαριστώ πολύ, πάρτε F-16 σου, το πώς θα γίνει θα το βρούμε στην πορεία, είναι θέμα διαδικαστικό. Όλοι πάντως οι σοβαροί αναλυτές και οι συναδελφοί σας δημοσιογράφοι, οι σοβαροί, είχαν από την αρχή μια θέση σε αυτό, ότι δεν είναι το θέμα αν τα πάρει ή όχι τα F-16 Τουρκία, το θέμα είναι πόσο μπορούμε να τα καθυστερήσουμε, λαμβάνοντας υπόψη πάντα τις συνθήκες, γιατί εκτός των άλλων είναι εδώ και λεφτά. Είναι πολλά λεφτά για την λογική. Είναι ένα πακέτο 20 δισεκατομμυρίων, δεν είναι και λίγα. Δεν είναι και λίγα. Να πάμε λίγο στα εσωτερικά και με αυτό να κλείσουμε. Έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον για τη διαδοχή στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο χώρος του κέντρου παρουσιάζει ένα κενό και θέλω να τα βάλουμε σιγά σιγά όμως. Τι βλέπετε με την διαδοχή στο ΣΥΡΙΖΑ και την προσπάθεια ανασύνταξής του? Η Εφη Αχτσιόγλου φαίνεται ως φαβορή, ωστόσο δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους όλοι οι μνηστήρες. Η Αχτσιόγλου είναι όντως φαβορή. Η γνώμη μου είναι ότι έτσι θα παραμείνει και μέχρι το τέλος. Δηλαδή θεωρώ ότι θα είναι η επόμενη αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό για έναν πάρα πολύ απλό για μένα λόγο. Δηλαδή, εδώ και αρκετά χρόνια, και δεν το έχουμε δει αυτό μονάχα στην. Δεν το δούμε δηλαδή μονάχα στο ΣΥΡΙΖΑ, το έχουμε δει προηγουμένως και σε άλλες ανάλογες διαδικασίες άλλων κομμάτων. Πάντοτε σε μια κρίση προτιμάται ένα άφθαρτο κατά το δυνατόν πρόσωπο. Εάν δούμε τις λοιπές υποψηφιότητες, είτε αυτές που θεωρούμε σίγουρο ότι θα προκύψουν, είτε κάποιες που μπορεί να, ξέρω εγώ, υπάρχει άλλη μία η οποία μπορεί να είναι η τέταρτη υποψηφιότητα, έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι, πώς να το πω, είναι εξαιρετικά ευάλωτες στην προσωπική και πολιτική αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Πρόκειται για στελέχη τα οποία είναι φθαρμένα σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, εγώ θα έλεγα σε μεγάλο, αλλά εν πάση περιπτώσει, η Αχτσιόγλου είναι ένα πρόσωπο και νέο και νεανικό και εν πάση περιπτώσει ικανό, έτσι όπως είδαμε τουλάχιστον τώρα στην ανακοίνωση του υποψηφιότητα. Μπορεί να ξεκαθαρίσει να το χρόνο σε πολλούς χώρους. Μπορεί να ξεκαθαρίσει το θέμα της ταυτότητας η κυρία Αχτσιόγλου? Δεν θα το ξεκαθαρίσει, θεωρώ, η κυρία Αχτσιόγλου, γιατί σε κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ η ταυτότητα είναι κάτι πάρα πολύ ασαφές. Και εν πάση περιπτώσει δεν είμαι βέβαιος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει κάποια πολύ αυστηρά καθορισμένη ταυτότητα. Για το λόγο ότι είναι ένα, θα έλεγα εγώ, είναι τα τελευταία χρόνια και θέλει να συνεχίσει να είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποια πολύ συγκεκριμένη ταυτότητα, ας πούμε, στην Νέα Δημοκρατία? Γιατί εγώ θα δυσκολευόμουν πάρα πολύ να προσδιορίσω και να πω με πέντε λόγια αυτή είναι η ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, όμως υπάρχουν κυρίαρχες τάσεις που στα θέματα, ας πούμε, τα κοινωνικά είναι συγκεκριμένες, στα θέματα ασφάλειας και στο, όσον αφορά το κράτος είναι συγκεκριμένες. Αυτό το είδαμε και στη φθορά. Δηλαδή... Δεν είναι τόσο πολύ συγκεκριμένες, διότι για παράδειγμα. Όχι, είναι κυρίαρχες, λέω. Σίγουρα δεν υπάρχει ομοιογένεια. Ο Μητσοτάκης, ξέρετε, ο Μητσοτάκης τα τελευταία 4 χρόνια κυβέρνησε κόντρα στις αρχές του. 100%. Όλοι το λένε αυτό. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης κυβέρνησε κόντρα στις αρχές του. Βλέπουμε, για παράδειγμα, μια Νέα Δημοκρατία η οποία, πώς το λένε, έχει ανοίξει προς το κέντρο, αλλά το κέντρο είναι ένας κήπος στον οποίο φύγονται τα πάντα. Και... δεν θα έλεγα ότι έχει μια. Πώς θα το πω, οτιδήποτε δεξιό στην ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας με διάφορους τρόπους αδυνατίζει. Οτιδήποτε θεωρείται παραδοσιακά δεξιό
Υπάρχει αυτός όμως, πω, μια αστάθεια ταυτότητα. Κατανοητό, κατανοητό. Αυτός όμως ο μετασχηματισμός ήρθε διότι δημιουργήθηκε μια ανάγκη και προκειμένου να επιβιώσουν και να ισορροπήσουν, μετασχηματίστηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Που... Και κρατάνε, και συγγνώμη, την πορεία αυτή την κρατάνε και μετά τις εκλογές. Και παρότι δεν υπάρχει αντίπαλος, και παρότι τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας αφρίζουν κοντά 14%. Δεν βλέπουμε επιστροφή προς τα δεξιά για να καλύψουν εκείνη την τρύπα που έχει μείνει. Άρα, γι' αυτό λέω ότι ο Μητσοτάκης επιμένει στην πορεία που έχει χαράξει. Και η πορεία αυτή είναι μακριά από αυτό που θα μπορούσε κάποιος να χαρακτηριστεί παραδοσιακή ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας. Υπολογίζεται, και θέλουμε την άποψή σας εδώ, υπολογίζεται μια περαιτέρω φθορά στις αυτοδιοικητικές εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν είχε ισχύ στην αυτοδιοίκηση και δεν νομίζω ότι καταρχάς υπάρχει κάτι για να χάσει διότι δεν το είχε και πριν. Κάτι να κερδίσει δεν έχει, διότι στην κατάσταση που βρίσκεται είναι πραγματικά απίθανο. Εδώ κινδυνεύει. Μάλλον σίγουρα ή σχεδόν σίγουρα θα χάσει τον υποψήφιο που είχε επιλέξει το Τσίπρα των Δημοθυμιών. Μάλιστα. Το πασχολείο τον κύριο Παπά. Αυτή τη φθορά όμως πολλοί την δικαιολογούν στο ότι υπάρχει η διεκδίκηση για το χώρο του κέντρου, όπως είπατε, και ήθελα να φτάσουμε εκεί, μέσω αυτού να φτάσουμε και στο ΠΑΣΟΚ και να κλείσουμε. Και η κυβέρνηση φαίνεται ότι με τις αυξήσεις μισθών, με τις προσλήψεις στο δημόσιο και με διάφορα άλλα τέτοια, δείχνει ότι κατευθύνεται προς τα εκεί και προσπαθεί να εδραιώσει ένα κομμάτι το οποίο πήρε. Αυτό φοβούνται, ας πούμε, ότι μπορεί να αποτυπωθεί και στα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών και αυτό είναι μία επιπλέον φθορά, έτσι. Δεν θα έπαιρνα τις αυτοδιοικητικές ως σημείο κρίσιμο ή για τη Νέα Δημοκρατία ή για το ΠΑΣΟΚ ή για το ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά πώς παίζεται το παιχνίδι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, θα δώσει επίσημες στηρίξεις μόνο σε μερικούς πολύ μεγάλους δήμους και όχι σε πολλούς. Ναι. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι η Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη φάση έχει πρόβλημα με το να μην έχει αντιπολίτευση. Η Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη φάση έχει να αντιμετωπίσει δύο κινδύνους. Ο ένας είναι του Ολαλούν. Το είδαμε ήδη. Κάθε μέρα έχουμε ένα επεισόδιο Ολαλούν στην κυβέρνηση. Ο καθένας λέει κυριολεκτικά ότι του κατέβει, χωρίς καμία συνεννόηση με το μέρο Μαξίμου, το οποίο τρέχει συνεχεία να μαζέψει διάφορα αμάζευτα. Ο δεύτερος κίνδυνος είναι η αίσθηση της παντοδυναμίας να ενεργοποιήσει φυγόκεντρες δυνάμεις. Δηλαδή, αφού είμαστε παντοδύναμοι, χωράω και εγώ. Μπορώ και εγώ. Άρα μπορεί το κόμμα να στηρίζει τον άνθρωπο Β, το Γ, αλλά εγώ ως αντάρτης μπορώ να έχω καλύτερες πιθανότητες από αυτόν τον τύπο που δεν τον ξέρει, ας πούμε, ούτε η μάνα του. Θέλω να πω ότι η σκέψη των διαφόρων στελεχών για την εκμετάλλευση της ισχύως της Νέας Δημοκρατίας στην κοινωνία και στο πεδίο της αυτοδιοίκησης είναι κάτι που έχουμε δει, έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν, που έχουμε δει στο ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι ίδια πράγματα. Είναι παλιά, είναι ξαναδεδομένα. Το ΠΑΣΟΚ. Αυτή την έννοια, ο χάρτης θα έχει διάφορα περίεργα σημεία. Το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ πάντως δεν δείχνει, επειδή η μάχη μεγάλη γίνεται στο χώρο του κέντρου, το ΠΑΣΟΚ δεν δείχνει να καρπώνεται αυτή τη διαφορά που δημιουργείται, αυτές τις απώλειες, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ, το είδαμε και στις εκλογές, που είναι στην ίδια δεξαμενή την ιδεολογική. Ναι, γιατί εδώ πέρα έχουν αλλάξει συνθήκες. Δηλαδή, από το 12 στο 15, ό,τι έφευγε από το ΠΑΣΟΚ είναι συγκροτημένα και οργανωμένα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είχε να κάνει με την επιθυμία των μέχρι τότε ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ να φτιάξουν, έστω δια της ψήφου τους, ένα άλλο ΠΑΣΟΚ. Λιγότερο διεφθαρμένο, λιγότερο προβληματικό και, εν πάση περιπτώσει, πιο νεανικό, πιο φρέσκο και ενδεχομένως και λίγο πιο αριστερό, έτσι, γιατί οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ είχαν πάντα έτσι μια τάση προς αριστερά. Αυτό έγινε με βάση τη συγκεκριμένη ανάγκη εκείνης της τρομακτικής περίοδου, όταν η χώρα κυριολεκτικά κατέρεε και όταν κανείς δεν ήξερε τι του ξημερώνει. Τώρα, τα πράγματα δεν είναι έτσι πια.
η χώρα είναι σταθερή. Υπάρχει μια νέα δημοκρατία η οποία βγήκε από το 29% το οποίο είχε είτε ως νικήτρια είτε ως στημένη. Έχει φτάσει και έχει υπερβεί το 40%. Αυτό το έκανε με τη μετατόπιση στο κέντρο. Πήρε στις εκλογές απευθείας από το ΣΥΡΙΖΑ ένα 4% που είναι πολύ σημαντικό ποσοστό. Έτσι, πήρε από το ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορεί πια να λειτουργήσει ο διάβλος, πώς να το πω, ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, δεν μπορεί να λειτουργήσει και αντίστροφα. Ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ από τότε που ανέβηκε από το 4% στο 36% και μετέπειτα στο 18% εν πάση περιπτώσει, έχει βάλει στην κάλπη του πάρα πολλούς νέους ψηφοφόρους οι οποίοι δεν είχαν πασοκικό παρελθόν. Δεν είναι πρώην Πασόκοι, έχουμε πάει 13 χρόνια. Θέλω να πω ότι δεν είναι η σχέση που υπήρχε κάποτε μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει πια σήμερα. Ως εκ τούτου το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει αυτό να διαμορφώσει εκ νέου όρους και συνθήκες για να μπορέσει να ανοίξει αυτό το μονοπάτι με αντίστροφη ροή. Και μέχρι στιγμής δεν το έχει. Όταν ο αντιπάλος κάνει 14 και εσύ δεν μπαίνει ούτε καν 4 συμπληρωμένο, προφανώς υπάρχει πάρα πολύ δρόμος να διανυθεί για να καταφέρεις να κάνεις κάτι τέτοιο. Μάλιστα, εδώ θα είμαστε να τα πούμε και πριν βέβαια τις αυτοδιοικητικές. Κύριε Χρυστακόπουλε, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσίαση εδώ στο News Hub. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλώς το απόγευμα.